Το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι ένας θεσμός που ισχύει από το 2008 και από το 2015 θεσμοθετήθηκε και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν είναι τόσο επιλογή λόγω της οικονομικής κρίσης, διότι δεν έχει καμία σχέση και με το τελετουργικό του γάμου. Αν και νομοθετικά πολλές διατάξεις στο Σύμφωνο Συμβίωσης παραπέμπονται και ισχύουν από την νομοθεσία για τον πολιτικό γάμο. Είναι μια σύμβαση με την οποία ρυθμίζονται ο τρόπος συμβίωσης, η κληρονομική διαδοχή, το επώνυμο των τέκνων και περισσότερο δεν έχει ευρεία εφαρμογή, ίσως δεν είναι και γνωστό στον κόσμο. Δηλαδή, πολλές φορές το προτείνουμε εμείς σαν λύση στα νέα ζευγάρια. Συνήθως επιλέγεται σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιος επείγον λόγος, κάποια εγκυμοσύνη, για να μην χρειαστεί μετά να γίνει αναγνώριση γάμου, μοριοδότηση για κάποια μετάθεση, ακόμα και για φορολογικούς λόγους. Ένα σύμφωνο συμβίωσης κοστίζει από 100 έως 150 ευρώ, ανάλογα και με τους ειδικότερους όρους που θα θελήσουν να συμπεριλάβουν μέσα. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Καταρχήν ισχύουν τα ίδια κολλήματα που ισχύουν και για τον γάμο όσο αφορά την συγγένεια και την μη ύπαρξη προηγούμενου γάμου, σε ισχύ εννοείται, για τα οποία δηλαδή θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι εκτός από τις ταυτότητές τους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οι δύο που να προκύπτει ότι δεν βρίσκονται σε γάμο. Η λύση του συμφώνου, εφόσον είναι συνενετική, γίνεται πάλι συμβολογραφικά, συνενετικά. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει μια διαδικασία με κοινοποίηση εξοδίκων, αλλά είναι πολύ πιο απλή από την διαδικασία της λύσης του γάμου.